Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα μαζί μου έχω την Εφη Κυρικάκη, εκπαιδευτικό και μάστερ NLP με ειδίκευση στην εκπαίδευση και εισηγήτρια των προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γεια σου, Εφη. Γεια σου, Δέσποινα. Αυτή η εκπομπή είναι ανοιχτή, μάλλον πιστεύει στο οτιδήποτε λειτουργεί για τον καθένα. Mm -hmm. Δηλαδή σε άλλου λειτουργεί... Ή να κάνει γιόγκα, σε άλλους λειτουργεί το αϊκίντο, σε άλλους λειτουργεί να διαβάζει βιβλία αυτοβελτίωση, σε άλλους λειτουργεί το group therapy, σε άλλους λειτουργεί mm -hmm. μια ψυχοθεραπεία και επειδή ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός τον βλέπουμε να είναι trend τον τελευταιο mm -hmm. καιρό τουλάχιστον, Αποφάσισα να μιλήσουμε και γι' αυτο mm -hmm. Το θέμα δηλαδή είναι ο νευρογλω... νευρογλωσσικός προγραμματισμός, η NLP, και πώς μας βοηθάει στην καθημερινή ζωή. Mm -hmm. okay. NLP, όπω το είπε, είναι uh, η αγγλική του έκφραση, είναι Neuro Linguistic Programming. Mm -hmm. uh, ελληνιστή νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Ξεκίνησε λοιπόν γύρω στο 70, όπου ο Μπάντλερ με τον Γκρίντερ, δύο επιστήμονες της uh, εποχής εκείνης, ψάχνουν να βρουν γιατί κάποιοι άνθρωποι τα πάνε τόσο καλά στην Αμερική, ε, φαντάζομαι. Εννοείται, ναι. Ε, γιατί λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι τα πάνε τόσο καλά. Ψάχνουν δηλαδή να βρουν, Υπάρχει κάποια μέθοδο, κάποιο μοντέλο στην επιτυχία. Ναι. Και ακολουθώντα τα ίχνη γνωστών ε, ψυχολόγων τη εποχή εκείνη, ε, όπω ήταν ε, η Virginia Satir, ε, οικογενική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια ή ο Μίλτον Έριξον, βρίσκουν ότι πράγματι υπάρχει τρόπο ε, και μέθοδο στην επιτυχία. Ναι. Και το κάνουν ένα μοντέλο. Μάλιστα. Έτσι, δημιουργούν ένα μοντέλο. Α, το οποίο ονομάζουν νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Και εγώ έτσι να το, να το πω με ένα λόγο, έτσι όπω το νιώθω εγώ, είναι στάση ζωή και μεθοδολογία επιτυχία. Μάλιστα. Θέλω να μου πει εσύ καταρχήν. Πώ ήρθε στη ζωή σου, πώ βρέθηκε αυτό. Ξέρει, Δέσποινα, όσοι ασχολούνται με, με την αυτοανάπτυξη, συνήθω προέρχονται από πολύ εσωτερικό ψάξιμο. Και ναι. το ίδιο συνέβη και με μένα. Ναι. Α, μετά από χρόνια ψυχανάλυσης, λοιπόν, ε, μόλις ήρθα σε επαφή με το NLP, αναγνώρισα άμεσα ε, πόσο γρήγορη και αβίαστη δύναμη έχει. Θέλω και να το μου υιοθέτησα πεις, Την πρώτη, πρώτη πρώτη, που θυμάσαι την πρώτη, την πρώτη φορά που διάβασε, που έμαθε mm. γι' αυτό. Mm. Ε, είμαι άνθρωπο που γενικά αποφασίζω να βουτάω, να ξέρει. Ε, οπότε μόλι. Ε, όταν άκουσα γι' αυτό, ναι. απλά θέλησα να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο, να Μάλιστα. δω πώ είναι. Okay. Και το έκανα, χωρί να διαβάσω κάτι πριν. Ωραία. Εντυπωσιάστηκα και συνέχισα. Ωραία, ωραία κατάλαβα. Δηλαδή, εσύ mm -hmm. ίδια πρώτα το είδε στον έτσι. εαυτό σου. Το βίωσα. Την το αισθητική ούσα Ωραία. Θα, mm -hmm. θα, 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 θα μιλήσουμε αργότερα αυτά, ναι. γιατί, σε, για το τι είδε εσύ και κατά επέκταση τι μπορεί και αυτό που θα ασχοληθεί. Mm -hmm. Ωραία. Θε να μου δώσει ένα παράδειγμα. Mm. Ε, είναι, είναι πολύ δύσκολο να δώσεις παράδειγμα για το NLP γενικά, αλλά και γι' αυτό ναι. θέλω να, να δοκιμάσουμε πρακτικά κάτι. Ωραία. Ωραία. Θέλω να φανταστείς, σε αρέσουν τα παιχνίδια, ε, Όχι και τόσο. Okay. Ε, είμαι σίγουρη ότι αυτό θα σου ωραία, αρέσει. Ωραία, λοιπόν. ωραία, ωραία, ωραία. Θέλω να φανταστείς να λοιπόν, έχει φαντασία, είμαι σίγουρη. Α, ότι φαντάζεσαι ότι είσαι στη ζούγκλα ναι. και βρίσκεις ένα πυγμέο. Ναι. Επειδή αυτό είναι παιχνίδι που το φτιάχνουμε εμεί, μιλά πιγμέικα, εντάξει. Το ξέρει ναι. τη γλώσσα. Προσπαθεί λοιπόν ε, να του εξηγήσει τι είναι ο ηλεκτρισμό. Τι θα του πει, Τι είναι ο ηλεκτρισμό στον πιγμέο, Νομίζω ότι θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω να το. Να, να, αν είναι βράδυ, να mm -hmm. με βοηθήσει η φωτιά, α πούμε, mm -hmm. να το πάω εκεί. Mm -hmm. Να, 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 το παραπέμψω, να το συνδέσω δηλαδή με το φως, mm -hmm. το ηλεκτρικό. Θα προσπαθούσα μετά... Θα προσπαθούσα μετά... Φωτιά. Οπότε ένα παράδειγμα θα έδινε, δηλαδή. Ε? Ναι, θα έδινε. Εκεί θα, θα πηγαίνει το μυαλό μου κατευθείαν στη φωτια Τώρα mm -hmm, από εκεί και mm -hmm. περα δεν μπορώ να. Που είναι μία από τι χρήσει του, του που ηλεκτρισμού, είναι Μία από τι εφαρμογέ. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι το NLP. Ε, μπορεί κάποιος να το ορίσει, τον ηλεκτρισμό Μπορεί κάποιος να τον ορίσει με το από πού προέρχεται έτσι, Πώς παράγεται, ναι. ε, τι αποτελέσματα έχει, τι χρήσεις έχει Ή να δώσει και ένα παράδειγμα ναι. για να τον ορίσει ε, Αλλά πάντως, ο, όπως και να το πεις, ο ηλεκτρισμός ε, έχει πάντα ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα Το διαφορετικό του NLP είναι ότι άσχετα ε, μάλλον Εξαιτία του ότι όλοι έχουμε ένα διαφορετικό υπόβαθρο, διαφορετικά, διαφορετικά φίλτρα και διαφορετικό τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, ο τρόπο ναι. που θα χρησιμοποιήσουμε το NLP είναι εντελώ μοναδικό και διαφορετικό από τον καθένα, στον καθένα από εμά. Ναι. Θα έχει δηλαδή διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα μα βοηθήσει να κάνουμε καλύτερα αυτό ναι. που ήδη κάνουμε μοναδικά καλά. Ο καθένα μα. Ο καθένα ο μα. Ο και ε, αυτό είναι και η, η ομορφιά του και η μοναδικότητά του. Είναι, εγώ το λέω, ένα πολυεργαλείο, είναι software του μυαλού, σαν software του μυαλού Ναι, οκ okay. mm -hmm. Ωραία, να, να περάσω τώρα στην καθημερινή ζωή mm -hmm. Ωραία, εκεί πώς ακριβώς μπορεί εγώ να χρησιμοποιήσω να, να με βοηθήσει το NLP mm -hmm. Ωραία να το, πάλι να, να το κάνουμε βιωματικά έτσι ναι. ε, θα ήθελα να υποθέσεις ότι βρίσκεσαι σε μία παραλία Α ναι. υποθέσουμε λοιπόν ότι βρίσκεσαι. Όπου έρχεται η καλοκαιράκι και όλα, μα κάνει όρεξη να το σκεφτούμε. Έτσι. Σκέψου λοιπόν ότι βρίσκεσαι σε μια παραλία. Ε, θέλω να μου πει την εμπειρία σου. Τι βλέπει, τι ακού, τι νιώθει. Τώρα, η συγκεκριμένη παραλία που είμαι εγώ είναι πολύ πρωί, είναι πολύ νωρί το πρωί. Ακούω τα κύματα, ο ήλιος δεν καίει ακόμα. Έ, έχει ένα δεν είναι τόσο τόσο πρωί, είναι γύρω στις 8 το πρωί. ακούω, ακούω τα κύματα πολύ έντονα. Δεν έχει ε, κόσμο η παραλία παρά μόνο μία παρέα, ένα ζευγάρι μάλλον. Περπατάω, έχω την αίσθηση τη άμμου και τι άλλο να σου πω για να την περιγράψω. Σου κάνουν αυτά. Ναι, μια χαρά είναι. Ωραία. Ε, Βλέπει ότι καθώ τα περιέγραφε, ναι. ε, πρώτο βγήκε, βγήκε, ένα ακουστικό ερέθισμα. Έτσι, άκουσε τα κύματα. Ναι. Επίση, ε, πολύ έντονο ήταν. Και ξα... το ξα... το είπε και το ξανάπε αυτό. Πολύ έντονο επίση ήταν η σου η αίσθηση που είχες ναι. ένιωσες την άμμο, είπες, ε, έτσι ναι, δεν είναι ναι, ναι, έτσι. Ναι. Ε, φαίνεται, λοιπόν ότι εσύ σαν άνθρωπος έχεις αυτό που λέμε αισθητηριακή προτίμηση, ακουστική και κινητική. Ναι. Δηλαδή μαθαίνει πιο εύκολα έτσι, εισπράτησε ερεθίσματα από το περιβάλλον ακουστικά πρώτα και μέσα από το σώμα, μέσα από τις αισθήσει. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν μέσα από τις πέντε αισθήσει εισπράττει τον κόσμο. Ναι. Έτσι. Και δημιουργούμε, επειδή έχουμε ελαφρά προτίμηση σε κάποιες από αυτές τις αισθήσει, δημιουργούμε ένα μοναδικά δικό μας μοντέλο του κόσμου, το οποίο ε, είναι το δικό μου δεδομένο λοιπόν είναι πολύ διαφορετικό από το δικό σου δεδομένο. Ναι. Έτσι σε αυτό που βλέπουμε στον κόσμο ε, και ε, μέσα από φίλτρα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας ε, διαλέγουμε τελικά τι προσλαμβάνουμε, τι αφήνουμε έξω, πώς ερμηνεύουμε αυτό που προσλαμβάνουμε. Υπάρχουν οι τρει κατηγορίε, mm -hmm. όπω ξέρουμε: η οπτική, η ακουστική και η κινηστική, mm -hmm. που στον καθένα μα είναι σε διαφορετικό Υπάρχουν και οι γευστικοί και <coughs> οι κεντρικοί. Φαντάζομαι mm -hmm. ότι είναι αυτοί που είναι 100% το ένα από τα τρία. Και υπάρχουν, νομίζω οι περισσότεροι mm -hmm. όμω πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό ένα από το καθένα. Mm -hmm. Mm -hmm. Λοιπόν, δηλαδή, ο κάθε, κάθε τύπο χρησιμοποιεί διφορε, με διαφορετικό τρόπο το NLP. Uh. Ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει τον κόσμο με ένα μοναδικά δικό του τρόπο, ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ε, όπως είπε, πάρα πολύ σωστά, είμαστε ένα μείγμα διάφορων αισθητηριακών τύπων. Μπορεί να είμαστε περισσότερο ακουστικοί, ναι. δευτερευό... να είμαστε επίσης το ίδιο κοιναισθητικοί και λιγότερο οπτικοί και λίγο γευστικοί. Έτσι, υπάρχουν πέντε αισθήσει, πέντε, πέντε τύποι. Το πώ λοιπόν ε, το NLP μα βοηθάει να καταλάβουμε καταρχήν. Πώ εισπράττουμε τον κόσμο, ναι, έτσι, ναι. πώς αποτυπώνουμε μέσα μας τον κόσμο. Μας βοηθάει επίση να καταλάβουμε τι από τον κόσμο βλέπουμε, καταγράφουμε και τι αφήνουμε απ' έξω. Και με αυτόν τον τρόπο ότι δημιουργούμε ένα μοναδικά δικό μας χάρτη της πραγματικότητας. Ξεχωριστά για τον καθένα. Ακριβώ. Μοναδικά δικό μα χάρτη τη πραγματικότητα. Και βλέπει πολλού ανθρώπου, δέσπινά μου συχνά, να είναι δυστυχισμένοι. Οι άνθρωποι δεν επιλέγουν να είναι δυστυχισμένοι. Είναι γιατί απλά έχουν φτωχό χάρτη. <κοί> <κοί> και το NLP θέλει αυτό. Τα έχουν περιορίσει οι ίδιοι του. Ε, δεν είναι ε, ε, ενσυνείδητο αυτό που γίνεται. Είναι υποσυνείδητο. Δεν ναι. το γνωρίζει ότι το κάνει. Ναι. Ε, απλά το κακό είναι ότι θεωρεί ότι αυτό που είναι ο χάρτη σου είναι και η περιοχή. Αλλά δεν είναι. Το NLP έχει στόχο αυτό, να κάνει δηλαδή, το χάρτη μα πιο πλούσιο. Ε, εγώ, εγώ θέλω να καταλάβω mm -hmm. τη μέθοδο. Mm -hmm. Δηλαδή, εγώ έρχομαι, mm -hmm. σε, έρχομαι σε επαφή με κάποιον πρακτήσιο και γίνεται τι, μου, μου λέει τι. Πρώτα απ' όλα σε βοηθάει να κατανοήσει πώ κατανοεί τον κόσμο. Γίνεται μια Έτσι. συνέντευξη. Αυτό mm -hmm. είναι που... Ναι, υπάρχει, μια, υπάρχει αρχική συνέντευξη για να δούμε ε, τι γίνεται. Έρχεσαι με ένα αίτημα. Ναι. Έτσι. Ε, ε, Οτιδήποτε είναι αυτό που σε απασχολεί εκείνη τη στιγμή. Ναι. Το NLP, λοιπόν, όπω είπα προηγουμένω, είναι πολυεργαλείο. Ναι. Ε, ανάλογα με το αίτημα που έχει, ναι. θα ασχοληθούμε να, να βρούμε ένα κομμάτι του πολυεργαλείου. Είναι αλλά τα Σαφέστατα, ναι. Εκεί, δηλαδή, η ναι. ερώτηση μου, για το παράδειγμα mm -hmm. είναι εκεί κυρίω. Mm -hmm. mm -hmm. ε, θέλω να μου πει ένα παράδειγμα από κάποιο περιστατικό. Ωραία. Ε, έχει έρθει δηλαδή αυτό και, mm -hmm. και έκανε εκείνο. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, ένα, ένα πολύ συνηθισμένο, μια πολύ συνηθισμένη δυσκολία που έχουμε στην πρόοδό μα προ ναι. τα μπρο είναι ο εσωτερικό διάλογο. Ναι. Ο αρνητικό εσωτερικό διάλογο. Ο θετικό ναι, ναι. μια χαρά είναι. Ναι. Ε, είναι λοιπόν, επειδή αυτό έρχεται από την παιδική μα ηλικία Η πρώτη φωνή και από πράγματα. Έτσι, μπράβο. Η οποία έχει γίνει πια δική μα. Ναι την έχουμε κάνει δική μας και ας μην ήταν αρχικά. αυτό λοιπόν που κάνουμε με το NLP είναι, ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε με το NLP είναι να αλλάξουμε τον αυτή τη φωνή. Διάλογο. Αυτό το τον δεν αρνητικό. Δεν μπορείς, mm. δεν μπορείς, που πας και τώρα. Και να το κάνεις γιατί όχι. <laughs> <laughs> να το κάνεις γιατί όχι, έτσι ακριβώς <laughs> τέτοια να ακούω. Έτσι. Ε, ένα, μίλησαμε για το χάρτη πριν. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς λειτουργεί το NLP και πώ ναι. πώς βρίσκουμε το χάρτη, το δικό μας και τον άλλον, είναι μια ιστορία. Θέλει να την πω. Βέβαια, βέβαια. Σ αρέσει ιστορία. Βέβαια, στοιλίες, βέβαια ε? πάρα πολύ. Πάρα okay, Οκ, ωραία, λοιπόν. Ε, ο Χόντζα, λοιπόν, με, τη, με την παρέα του, αποφασίζουν μια μέρα να πάνε για πικνίκ. Ναι. Να πάνε τέλο πάντων βόλτα. Ε, παίρνουν, λοιπόν, τα, το φαγητό. Ετοιμάζουν οι γυναίκε, γιατί οι άντρε δεν μαγειρεύαν τότε. Ετοιμάζουν λοιπόν οι γυναίκε τα, τα μεζεδάκια, ε, παίρνουν τη βούρια, όπω λέμε στην Κρήτη, και βάζουν τα πράγματά του μέσα και πάνε σε ένα πολύ ωραίο μέρο δίπλα σε μία λίμνη. εκεί ε, λοιπόν δίπλα στη λίμνη ε, τρώνε, πίνουν, χορεύουν, τραγουδάνε, ε, λένε τι ιστορίε του και κάποια στιγμή ο Χότσα κουράζεται και αποφασίζει να πάει για ύπνο, να πέσει για ύπνο. Βρίσκει λοιπόν μια ωραία ελιά έχει και παχύ ωραίο φίλο, ξαπλώνει και τον, παίρνει τον ύπνο του. Ένα φίλο του α, θέλει να πιει λίγο νεράκι. Πάει λοιπόν στη λίμνη και όπω πλησιάζει τη λίμνη, γλιστράει εκεί το. Η... Η περιοχή, ναι. κλειστράει λοιπόν και πέφτει με στο νερό. Αρχίζει να φωνάζει: Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Δεν ξέρω να κολυμπάω, βοήθεια, ελάτε να με σώσετε. Τρέχουν οι άλλοι φίλοι, του δίνουν το χέρι. Έλα, έλα, του λέει: Δώσε μου το χέρι σου να σε βγάλω. Του λέει ο ένα, σαν να μην ακούει αυτό. Δώσε μου καλέ το χέρι σου να σε βγάλω, τίποτα. Γυρίζει από την άλλη αυτό και συνεχίζει να φωνάζει. Κάποια στιγμή λοιπόν από τι φωνέ, ξύπνάει ο Χότζα. Λέει. Τι έγινε, βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Α, του λένε, έχει πέσει στη λίμνη και δεν μα δίνει το χέρι. Δεν μα δίνει το χέρι να τον βγάλουμε. Α, λέει, περίμενε, περίμενε να δει, ξέρω, τον ξέρω εγώ αυτόν. Πηγαίνει λοιπόν προ τη, προς τη λίμνη και του λέει, έλα, πάρε το χέρι μου. Απλώνει ο άλλο το χέρι και το παίρνει και το βγάζει έξω. Καλά του λένε. Τι διαφορετικό έκανε εσύ. Το ίδιο πράγμα δεν είπαμε. Όχι, λέει. Αυτό είναι άνθρωπο που έχει συνηθίσει να παίρνει. Εσύ του είπατε, δώσε το χέρι μου. Αυτό δεν δουλεύει. Ναι. Είναι πάρε έτσι. Ο κάθε άνθρωπο, λοιπόν, το μοντέλο του, το εσωτερικό που λέγαμε πριν του κόσμου, τη δική του, το δικό του χάρτη τον βγάζει και μέσα από την κουβέντα του. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Μέσα από την ομιλία. Είναι ένα, ένα, ένα πολύ χρήσιμο ε, τρόπο να δούμε. Αυτά είναι τεράστια οι λέξεις, δύναμη έτσι. Και οι λέξει που λέμε στον εαυτό μα και οι λέξει Ο... mm -hmm. που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε mm -hmm. τον κόσμο. Ακριβώ. Και νομίζω ότι οι λέξει που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τον κόσμο γίνονται και η πραγματικότητά μα. Ισχύει απόλυτα. Αυτό ανακάλυψε λοιπόν το NLP, ότι ε, η εσωτερική μας κατάσταση αποτυπώνεται και στη γλώσσα, τη λεκτική, αλλά αποτυπώνεται και στη μη λεκτική μας επικοινωνία, στο σώμα. Που είναι και το μεγαλύτερο. Κινήσεις, πολύ μεγαλύτερο από το λεκτικό, βέβαια, πάνω από 90%. Βέβαια. Ε. Βέβαια. Ε, έτσι λοιπόν ε, με το NLP μαθαίνουμε να κατανοούμε τον εαυτό μας καταρχήν, ναι. αλλά επίσης και να συνδέομαι αβίαστα με, τον γύρο μου, με τους γύρω μου, με τον ναι. απέναντί μου. Ε, να χτίζω ισχυρότερε σχέσεις. Να, να, η, να επικοινωνώ ικανοποιητικά. Α, να διαπραγματεύομαι. Να δημιουργώ δηλαδή στην καθημερινότητά μου καταστάσεις win-win. Ναι. Όπου και εγώ και οι άλλοι κερδίζουμε τελικά. Ναι. Έτσι, αυτό είναι. Που φαντάζομαι κιόλα είναι αυτά που είδε εσύ. Σαφέστητα Ήθελα να ναι. φτάσουμε εκεί δηλαδή Σαφέστητα Δηλαδή ναι. η έφη πριν και μετά Άλλη έφη, Άλλη έφη ε? Ναι. Ε, Αυτό μπορεί να το δουν οι γύρω σου ε, ακόμα Να το μαρτυρήσουν Αλλά ναι, όταν... νομίζω ναι, ναι, το βλέπεις ναι, εσύ πρώτα Αλλά πρώτα απ' όλα το βλέπεις εσύ, ναι. εσύ, εσύ. Βλέπει εσύ τη διαφορά είναι σε σένα Είναι μαγικό το πώ επηρεάζει Ναι αρκεί όπω είπαμε και στην ναι. αρχή Να σου πάει έτσι Το λέω σε, ναι. κάθε, σε κάθε θέμα ναι. Είναι ότι να σου πάει αυτό. Είναι, είναι παρόλα αυτά ένα πολύ. Έχει δίκιο. Συμφωνούμε ε, ότι εδώ μιλάμε για ένα πολυεργαλείο που πηγαίνει σε όλου. Ναι. Ε, βρίσκει ο καθένα. Ε, το... Εφαρμογή. Ναι, μία εφαρμογή για, το δικό του, για τη δική του ανάγκη, για το δικό του αίτημα. Μάλιστα. Έτσι, να το πούμε έτσι. Σαν να mm -hmm. του ξεκλειδώνετε. Επαναπρογραμματίζεται έξω και προγραμματισμός ναι, έτσι. Ναι, ναι, και η λέξη. Έτσι. Επαναπρογραμματίζεται μέσα από τις, λόσεις, μέσα από τις λέξεις, ναι. μέσα από τα λόγια ε, και, και συνειδητά αλλά και υποσυνείδητα, κυριότερα υποσυνείδητα ναι. επαναπρογραμματίζεται ο τρόπος που λειτουργούμε. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια για το πρόγραμμα? Oui, madame, να σας πω λόγια για το πρόγραμμα. Ε, έχουμε με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου α, φτιάξει ένα πρόγραμμα α, που θα γίνει σε αρκετά κομμάτια. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν, η πρώτη, ε, το πρώτο πρόγραμμα είναι ένα τρίμηνο που ξεκινάει τώρα το Μάρτιο α, και ολοκληρώνεται το Μάιο, όπου ε, μέσα από το πρόγραμμα μαθαίνεις να ξεπερνάς, να προσπερνάς ναι. και να φτάνεις στο στόχο Οκ okay. ε, Και ε, με, ε, Όταν λέω ξεπερνάς Βαθιά ριζωμένες περιοριστικές πεπιθήσεις ναι. Όπως ε, κάποια πράγματα που είπες προηγουμένως Δεν μπορείς ή ποια είσαι εσύ τώρα Που θα πας εκεί ε, ναι, Μπορεί ναι, να ναι, έλεγα ναι, εγώ στον εαυτό μου παλιά ε, να, να, Επίσης να Προσπερνάς πράγματα που σε δυσκολεύουν και τελικά μαθαίνεις να στοχεύεις και να φτάνεις εκεί που θέλεις που έχεις που, σαν στόχο Πού το βρίσκει το πρόγραμμα αυτό κανείς ε, Το πρόγραμμα μπορεί. Αν και όπως ξαναλέω mm -hmm. πάντα θα mm -hmm. το δώσουμε και εμείς όλη την πληροφορία στο γιατί όχι τελεία Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ε, Το πρόγραμμα λοιπόν μπορείτε να το βρείτε στο site, στο site, του μεταμάθησης μπορείτε επίσης να το βρείτε στο ανοιχτά προγράμματα ψυχικής υγείας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ναι. ε, και ε, στο, στα links που θα δώσω ναι, ναι, εσύ, αργότερα, αυτό, σίγουρα, αυτό σίγουρα, αργότερα αυτό σίγουρα. εσύ. Έτσι, έτσι. Και υπάρχουν και events στο Facebook από ό,τι είδα. Ε, υπάρχουν σωστά, πολύ σωστά και Ωραία. στο, και στο μεταμάθησης που είναι το site το δικό μας, στο, μέσα στο, ναι, facebook, ναι, στο facebook. έτσι. Ε, ε, μάλιστα αύριο είναι ένα αρχικό, ένα εισαγωγικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, ναι, 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 ναι. Ωραία, θα τα βρούνε όλα. Θα τα βρούνε, θα τα βρούνε, ναι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Ε, είναι μαγικό το πώ μέσα σε λίγο χρόνο μπορεί να, να μεταφέρει πράγματα. Ναι. Ε, αυτό που σε παθιάζει και ε, μπορεί να έχει αλλάξει τελικά τη ζωή σου. Και το πάθο είναι ναι. αυτό που κάνει και τη διαφορά. Είναι ναι, εκεί. Ισχύει. Ο ηλεκτρισμό που περιγράφαμε ναι. στο ναι. πυγμέο είναι. Ναι. Α, ο άλλο θα πάρει από σένα τον ηλεκτρισμό που θα του μεταδώσει. Για Είναι αυτό αλήθεια. που θα μιλήσει. Είναι αλήθεια αυτό. Και θα πάρει και το κομμάτι αυτό από τον ηλεκτρισμό που εκείνο κουμπώνει με τι δικέ του ανάγκε. Ναι. Και ε, θέλω να κλείσω με ένα quote του, του Bandler του Richard Μπάντλερ, εν, ενό από τους, ε, δημιουργούς του δημιουργού ναι, του NLP. Ε, που είπε λοιπόν ότι ε, κάποιοι λένε κάποτε θα κοιτά πίσω και θα γελά. Και εγώ λέω, γιατί όχι τώρα. Αυτό θα το γράψω στον τοίχο στο στούντιο. στο γιατί όχι. Μπορεί να το αντιγράψει μαζί με το. Οπωσδήποτε. Με την εικόνα που έχω φτιάξει. Μου άρεσε πολύ. Ωραία, ωραία. Εξαιρετικό και ταιριάζει. Ταιριάζει πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Δέσπο. Γεια σα. Καλή συνέχεια.